4, 3, 2, 1, καλό αγώνα! Αρκετές συμμετοχές πραγματοποιήθηκε ο τρίτος αγώνας προφήτης Ηλίας στην τοπική κοινότητα Ασβεστόπετρας του Δήμου Εορδέας. Ο αγώνας είχε συνολική απόσταση 7,5 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μικρό σε μήκος αγώνα, με ιδιαίτερες όμως απαιτήσεις για τους αθλητές. Είναι ο τρίτος ορεινός αγώνας ορεινού τρεξίματος προφήτης Ηλίας στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων του χωριού μας, της Ασβεστόπετρας. Το κοινό το έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ. Έχουμε αρκετές συμμετοχές, πάνω από 100 συμμετοχές, από όλες τις περιοχές σχεδόν της Βόρειας Ελλάδας, από Καστοριά, έχουμε από Αθήνα, έχουμε από Γιαννιτσά, έχουμε από Θεσσαλονίκη, έχουμε από Έδεσα. Ο κόσμος μας τιμάει και μας αγαπάει. Και γι' αυτό έρχεται και πλαισιώνει αυτό τον πολύ όμορφο αγώνα. Η ταυτότητα του αγώνα είναι δύσκολος αγώνας. Χαρακτηρίζεται, αν και είναι πολύ μικρός, χαρακτηρίζεται πολύ δυνατός, γιατί έχει περίπου στα 400 υψομετρική, με ένα κομμάτι με δύο μονοπάτια τα οποία ξεκινάνε από τους πρόποδες του βουνού και φτάνουν μέχρι το προφήτη Ηλίας, στο εκκλησάκι επάνω. Είναι μέσα στο δάσος, ένα κομμάτι μέσα στον ήλιο και ένα κομμάτι το μισό μέσα σε δέντρα. Απόσταση 7,5 χιλιόμετρα. 7,5 χιλιόμετρα. Προλαβαίνει ο αθλητής να ανάψει και κάκερα? Άμα θέλει, προλαβαίνει. Άμα δεν θέλει. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, ήδη έρχονται, μαζεύονται. Περίπου σε 25 λεπτά θα δώσουμε την εκκίνηση. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Μπορείτε μετά να έρθετε να καθίσετε. Το ότι κάνει ζέστη είναι πρόβλημα. Ναι, είναι μεγάλο πρόβλημα η ζέστη, αλλά δεν έχουμε την περσινή ζέστη. Είναι πιο καλά τα πράγματα σήμερα. Πάντα πήραμε και τον αριθμό, είμαστε έτοιμοι για τον αριθμό. Τον αριθμό. Θα πάρουμε και την ευλογία από τον προφήτη Ηλία. Γεια σας, παιδιά. Καλά είστε? Γεια σας. Γεια σας, παιδιά. Είστε καλά. Θα πάρουμε. Ποια εκκλησία είστε? Είμαι από το στρατό. Θα τρέξετε κι εσύ. Θα τρέξω κι εγώ. Παίρνω συνέντευξη από τα παιδιά. Και εμείς θα τρέξουμε, είπαμε. Και εσύ θα τρέξουμε να πάμε παρέα. Και εγώ είχα τρέξει τον χρόνο. Μπράβο. Πέρυσι. Λοιπόν, τι λέτε? Θα ανεβούμε πάνω, θα πάρουμε την ευλογία του προφήτη Ηλία. Είναι πάνω το εκκλησάκι, στο 950 περίπου το υψόμετρο. 7,5 χιλιόμετρα, δύσκολη διαδρομή. Δύσκολη διαδρομή. Και είναι και ο ήλιος σήμερα. Ναι, και ο ήλιος είναι σήμερα. Το 1 χιλιόμετρο είναι το πιο δύσκολο από όλα, γιατί έχει 32% κλίση, μεγάλη κλίση. Βέβαια, είπαμε, ανεβαίνουμε στο εκκλησάκι και από τη στιγμή που ανεβαίνουμε σε εκκλησάκι δεν φοβόμαστε τίποτα. Ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας, και είναι όμορφο αυτό που στη μνήμη του κάνουμε κάτι ωραίο. Είναι του φίλου μου του Σίσκου του Τρίφωνα και είναι η εποχή που είμαι σε διακοπές και είμαι εδώ πέρα. Θεωρώ ότι θα είναι ένας καταπληκτικός αγώνας ο οποίος θα συνεχίσει την παράδοσή του. Θα σε ενοχλεί το ότι έχει ήλιο, έχει ζέστη? Όχι, δα, εντάξει, 30 βαθμούς είναι, καλά είναι, ζέστη, ας μην παραπονιόμαστε. Ο καιρός αλλάζει, εμείς προσαρμοζόμαστε στον καιρό. Μικρή απόσταση αλλά δύσκολος αγώνας, έχει μεγάλη ψημετρική διαφορά. Έτσι έχω μάθει, ευκαιρία είναι να το δω και να το καταλάβω και μόνη μου, ναι. Από πού μας έρχεστε? Η καταγωγή μου είναι από Κοζάνη, μένω Αθήνα, οπότε ευκαιρία δοθήσεις λόγω διακοπών. Ήρθα για να τιμήσω τον αγώνα, τον προφήτη, τον φίλο μου τον Τρίφωνα, όλο το χωριό. Είναι μικρός αγώνας και σχετικά δύσκολος, γιατί στα 7,5 χιλιόμετρα μαζεύει 400 θετική υψομετρική, ανεβαίνει σε ένα δύσκολο μονοπάτι. Πέρα από αυτά, τιμούμε τον προφήτη Ηλία, είναι γιορτή σήμερα, στηρίζουμε την τοπική κοινότητα, τον Τρίφων, τον Σίσκο που είναι ο διοργανωτής του αγώνα. Εύχομαι να πάνε όλα καλώς, χωρίς να υπάρχει κάποιος τραυματισμός. Είναι μια καλή προπόνηση? Είναι σχετικά μια γρήγορη προπόνηση, να ξεφύγουμε λίγο από τις δύσκολες στιγμές που βγαίνουν στον κάθε ένα μας. Αυτά. Το ότι είναι τρίτη χρονιά και συνεχώς ανεβαίνει η συμμετοχή, ξεπεράσαμε. Ναι, ναι, φέτος βλέπω ότι είναι πιο πολλά τα μέλη, τα ορεινά και γενικά τα τρεξίματος, και εύχομαι κάθε χρόνο να υπάρχουν και πολύ παραπάνω.
αξίζει να σημειωθεί πως ο νικητής του αγώνα ήταν ο Κοσμάς Πλακετάς από την Πτολεμαΐδα.